Εμείς αυτό που έχουμε να δώσουμε ακόμα είναι μια παράταση όσον αφορά την πίστοση χρόνου. Γιατί αυτές οι απαντήσεις, αν μας τις δίδανε και αμέσως, θα ήταν και κάπως επιπόλαιο. Ας τις μελετήσουν, γιατί δεν είναι μία και δύο, είναι αρκετές. Δεν μπορεί να αποφανθεί μέσα σε μια συνεδρίαση. Περιμένουμε. Αυτό όμως που θέσαμε ότι επήγει αυτές τις μέρες να ανοίξει στρόφη για δύο περιπτώσεις, ούτως ώστε για μία τουλάχιστον να δει οι πηγαίνες να δουν χρήματα στα χέρια τους, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις επαγγελματιών και όχι μόνο επαγγελματιών και, που έχουν χάσει το σπίτι τους, έχουν χάσει τη δουλειά τους, δεν έχουν πάρει ούτε μία δραχμή. Όλο αυτό το διάστημα καλούνται να καλύψουν κάποια έξοδα και έρχονται γιορτές. Μέχρι τα Χριστούγεννα δώσαμε προθεσμία. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε προθεσμίες, γιατί δεν είμαστε θεσμός που βάζει προθεσμίες, σαν φορέας τέλος πάντων, τουλάχιστον να ανοίξει η αρρωγή όσον αφορά την οικοσκευή. Να μπουν αυτά τα 2 ή τα 4 χιλιάρικα να μπορέσουν να κάνει γιορτές ο κόσμος. Μετά τώρα περιμένουμε τα υπόλοιπα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ναι. Δεν φαίνεται ωστόσο να ανοίγει η αρρωγή, αλλά φαντάζομαι δεν έχετε και καμία πληροφορία, έτσι, για το αν θα ανοίξει. Απολύτως. Στο μόνο που έχουμε γεμίσει τα καλάθια μας, αλλά δεν τρώγεται τίποτα από αυτά, ούτε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είναι οι υποσχέσεις. Ναι. Τι να τις κάνουμε. Ναι. Είναι σαν να ταΐζεις, να το πω έτσι πιο λαϊκά, τα πρόβατα κρέας και το σκύλο χόρτα. Δεν γίνεται. Ναι. Εργαζόμενοι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την ώρα θα χρειαζόντουσαν την ενίσχυση, την πολύ μεγάλη ενίσχυση, διότι έχει εξαιτίας των εορτών στο καλάθι κάτι παραπάνω πρέπει να μπει για να πάει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, έτσι. Εμείς γυρνάμε καθημερινά και βλέπουμε τις ανάγκες του κόσμου. Προηγουμένως, δεν ξέρω σε εσάς, η υπερηφάνεια του Έλληνα, και ας με επιτρέψει να πω λίγο παραπάνω του κριτικού, δεν το επιτρέπει αυτή τη στιγμή να εκφράσει δημόσια τη μιζέρια που περνάει στην κυριολεξία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να βάλουν στο τσικάκι τους κάτι αυτές τις μέρες. Επειδή είναι υπερήφανοι, ηχάνει να χώμαστε σαν φορέα λίγο πιο κοντά και απόψε, χωρίς να θέλω να κατονομάσω πού και πώς, με μια προσφορά που έχουμε από τα. Να πούμε και το όνομα. Να μην πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δεν θέλω να γίνει διαφήμιση κανέναν. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, μας προσέφερε για αυτές τις ανάγκες, τις πρώτες ανάγκες που δεν παίρνουν ούτε από τη Μητρόπολη, ούτε από τα συσίτια, ούτε από πουθενά τίποτα. Έχουμε εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις που είναι αρκετές και σήμερα σαν σύλλογος. Χωρίς να το τυμπανίσουμε και να δώσουμε πού και πώς θα τα πάμε, θα μοιράσουμε κάποια τρόφιμα σε αυτές τις οικογένειες που έχουμε καταλάβει ότι λόγω υπερηφάνειας, το πούμε έτσι, λόγω ότι δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, έχουν αυτή τη στιγμή άμεση ανάγκη και τουλάχιστον ό,τι μπορούμε, λίγα πράγματα, μην φανταστείτε, θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μα πόσο εύκολο είναι να απλώσεις το χέρι με την παλάμη προς τα πάνω και να πεις σας παρακαλώ δώστε μου κάτι για να έχω να φάω. Σαφέστατα το κλείνεις μέσα σου και το κλείνεις μέσα στην πόρτα σου. Δεν ξέρω αν λέγεται απλά περηφάνεια, δεν ξέρω αν λέγεται απλά η νοοτροπία μας, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά δεν βγαίνεις και με ευκολία να πεις πεινάω αυτή την ώρα και να το κάνεις έτσι. Να σας πω κάτι κύριε Κοκολάκη και να το πω και διαφορετικά. Πολλές φορές ότι εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύουμε το διπλανό μας ότι βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και το ξέρετε αυτό, το καταλαβαίνετε αυτό. Κριτικός είστε. Θα πρέπει ο καθένας αυτές τις μέρες να κάνει την αυτοκριτική του γενικότερα. Τι έχει προσφέρει στο σύνολο αυτές τις δύσκολες μέρες και δεν μιλάω μόνο σε υλική βοήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τους αγγίξει το χέρι, να πας μια γειτονιά, να τους πεις τι κάνετε ρε παιδιά. Να μπει και να κάτσει στο ίδιο επίπεδο με αυτού στο σκαμνάκι μέσα στη βροχή. Το έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος αυτό. Το να κάθομαι από τις τηλεοράσεις και από τα μέσα μαζική ενημέρωση χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα. Αυτό δεν μας τιμά. Μας τιμά στο να βρισκόμαστε δίπλα στον καθένα να καταγράφουμε τις ανάγκες. Το λέω για όλους τους φορείς αυτό. Για να κατεβαίνουμε λίγο στο επίπεδο αυτές τις μέρες. Αλλά δυστυχώς η νομοθεσία δεν έχει προβλέψει για τις ψεύτικες υποσχέσεις που συντηρούν κάποιους ανθρώπους στη μιζέρια να έχει μια ποινή καταδίκη για αυτούς. Δεν μπορεί να μην υπόσχεσαι πράγματα και να το πω έτσι ομά,
Τώρα έχει 90 μέρες φωτογραφίζω ακριβώς πράγματα που θα μπορούσαν σε 2 ώρες να υλοποιηθούν και σήμερα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Δεν μπορείς να μας κοροϊδεύεις άλλο. Μάλιστα. Ποια είναι η καινούργια πίστοση που τους δίνεται, αν και βέβαια σε αυτό που είπατε στην αρχή ότι ξέρετε εμείς δεν θα περιμέναμε απαντήσεις αυθημερών ή την ώρα της συζήτησης για τα αιτήματά μας, μιας όμως και τα αιτήματά σας έχουν ακουστεί και τα γνωρίζει η κοινωνία, δεν ξέρω αν είναι μέλος του συλλόγου σας, αν είναι κάτοικος της περιοχής εκείνος που στέλνει το μήνυμα, διαφωνεί μαζί σας ως προς το εξής και λέει το εξής, ότι η πολιτεία θα έπρεπε όχι απλά να είναι ενήμερη με τόσες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, με τόσους από τους υπηρετούντες αυτήν που έχουν επισκεφθεί την Κρήτη, τις σεισμόπληκτες περιοχές, έπρεπε να φροντίσει πριν θέσετε εσείς αιτήματα αυτά να τα γνωρίζει και να σας τα υλοποιεί ένα-ένα για να δείξει ότι νοιάζεται. Όχι όλα μαζί, αλλά ένα-ένα, τουλάχιστον για να δείξει ότι είναι δίπλα σας. Κυρία Τουγεράκη, τώρα δεν ξέρω εσείς πώς το αποκαλείτε και το χαρακτηρίζετε αυτό το οποίο λέει κάποιος από το Αρκαλοχώρι. Θα σας πω, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τουλάχιστον θεωρητικά δείξει ότι είναι δίπλα μας. Θα σας πω ότι το υπόμνημα που στείλαμε χθες δεν είναι χθεσινό. Δόθηκε στον κύριο Τριαντόπουλο ένα μήνα περίπου πριν. Και μέσα σε αυτά που αναφέρομαι ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα, δηλαδή παραμονές εορτών, το έχουμε επισημάνει. Τώρα έχει ένα μήνα καμία απάντηση. Το ίδιο ακριβώς υπόμνημα δόθηκε στα χέρια του Δημάρχου μας. Βρέθηκε στην Αθήνα, στα Υπουργεία πριν περίπου 15 μέρες. Πήρε και αυτός υποσχέσεις. Θα, ήταν το υπόμνημα του Συλλόγου. Το υπογραμμίζω. Αυτό δεν απορρέει από μένα, από κάποιους, απορρέει από τους πληγέντες. Οι πληγέντες λοιπόν μας έδωσαν τα προβλήματα, τα καταγράψαμε και δεν δώσαμε μόνο εχθές την εικόνα. Εχθές έγινε ένα ρετουσάρισμα, ένα φρεσκάρισμα σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν άλλαξε κανένα από αυτά. Δεν υπήρξε κάποιο πριν ένα μήνα, το έχουμε και εχθές να το αποσύρουμε. Μάλιστα. Φαντάζεστε λοιπόν ότι τώρα έχει ένα μήνα, δεν είναι το χθεσινό που δώσαμε. Γι' αυτό και λένε μήπως αυτή η πίστοση χρόνου που λέτε έπρεπε κάποια στιγμή επιτέλους να τελειώσει. Γι' αυτό κάνουν αυτή την επισήμανση. Δεν είναι προσωπικό με εσάς το πρόβλημα. Αλλά από την πλευρά της πολιτείας για αυτά τα οποία δεν κάνει για εσάς. Γι' αυτό το λένε, τίποτα άλλο. Το θέμα σύντησης, στέγασης και παιδείας να πούμε έχει κατά κάποιο τρόπο τακτοποιηθεί. Υπάρχουν κάποια κενά, αλλά ας το πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει. Αυτό έχει καθησυχάσει λίγο τον κόσμο, ότι εντάξει, μωρέ, κάτι γίνεται. Αλλά στα σοβαρά θέματα, τα οποία θα απασχολήσουν αμέσως μετά τις γιορτές στον κόσμο, που θα ξεκινήσει τη σύσταση φακέλου, για να πάρει τις αποζημιώσεις και να μπορέσει σιγά σιγά να φτιάχνει τα σπίτια του και κάποια χρήματα να μπορεί να κινηθεί. Αυτά είναι εμπόδια τα οποία τα εντοπίζουμε, θα τα βρούμε μπροστά μας και δυστυχώς. Θα ερχόμαστε κάθε μέρα να διαμαρτυρόμαστε στο μοναδικό μέσο που μας έχει μείνει να ακούει τη φωνή μας προς τα πάνω, που είσαστε εσείς, τα μέσα μαζική ενημέρωσης, που αυτή τη στιγμή κάνετε κοινωνικό έργο. Πιστεύω να το έχετε καταλάβει και είστε οι μόνοι που μεταφέρετε τη φωνή, ούτε ο σύλλογος, ούτε οι φορείς, δεν ακούγεται κανένας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακούγονται γιατί φοβούνται τους ψήφους. Καλώς ή κακώς επηρεάζεται ψήφους. Όλοι το βλέπουν ψηφοθερικά. Ανθρωπιστικά που πρέπει να σκύψουν αυτή τη στιγμή το βλέπει κανένας. Τι θα κάνω να πάρω περισσότερους ψήφους βλέπουνε. Αυτό τουλάχιστον εισπράττουμε εμείς. Καλώς ή κακώς, ίσως δεν έχουμε και άδικο, αλλά κάπως έτσι πάει το πράγμα. Μάλιστα. Πάντως, ξέρετε, επειδή λέμε διάφορα το τελευταίο διάστημα και ακούμε τη φωνή σας, κύριε Κουκολάκη, μόλις χθες έλεγα την είδηση ότι βάσει των όσων ανακοινώθηκαν και ανακοινώθηκαν από τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι ίσως σας δίνει το time, το momento ή όπως αλλιώς θέλετε να πείτε του τι γίνεται και με τι ρυθμούς κινείται η πολιτεία, ότι την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων, στεγαστική συνδρομή έναντι, έτσι, στεγαστική συνδρομή σε ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας ή ακινήτου επαγγελματικής χρήσης, ότι άνοιξε η αρρωγή.gov για τους σεισμόπληκτους. Δεν άνοιξε. Όχι, περιμένετε. Της ΣΑΜΟΥ από τις 30 του Οκτώβρη του 20
και άνοιξε την Παρασκευή 17 του Δεκέμβρη, όπως 17 του Δεκέμβρη άνοιξε και για το σεισμό της 3ης του Μάρτη 2021 στη Θεσσαλία. Για να δείτε με τι ρυθμούς κινείται αυτή η πολιτεία, έτσι. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, θα το δούμε μπροστά μας, αλλά εκεί τουλάχιστον έχουμε λίγο προτρέξει να ευλογήσουμε λίγο έτσι τα γένια μας σαν σύλλογος. Έχουμε καταφέρει μάλιστα σαν σύλλογος, ενώ είμαστε 55-56 ημερών σύσταση που έχουμε κάνει, έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Δεν θα αναλωθώ σε αυτά, αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα, θα το δει ο κόσμος μπροστά του. Στη Λέσβο το 17 έγινε ο σεισμός. 600 φάκελοι καταθέθηκαν στο ΔΑΕΦ. Στην αντίστοιχη περίπτωση σε εμάς υπερβαίνουν σήμερα τις 6 με 7.000. Είναι λοιπόν όχι 100% απάνω, είναι 700% επάνω η διαφορά. Από τις 600 περιπτώσεις, οι 70 μόνο έχουν τακτοποιηθεί μετά από 4 χρόνια και οι 3 είναι σε διαδικασία αποκατάστασης. Οι δε υπόλοιπες, 500 από τις 600, δεν έχει γίνει τίποτα μετά από 4 χρόνια. Αυτό ήταν το δύο κόσμος μπροστά μας. Τότε θα μπορέσει να καταλάβει τι γίνεται και τότε όχι θα έχει τελειώσει η πίστοση χρόνου. Έχουμε να κάνουμε με κόσμο που υπερβαίνει αυτή τη στιγμή πληγέντες άμεσα ή έμεσα τις 25.000. 25.000 κόσμος. Όταν το δει αυτό στην πόρτα του, ποιος θα μπορέσει να τον σταματήσει? Και μιλάμε για Έλληνες. Και ένα παραπάνω το τονίζω, και μιλάμε και για κριτικούς που στις επαναστάσεις έχουμε δείξει δείγματα γραφής. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάνε αυτοί. Γιατί καλώς ή κακώς έχουμε και πολλούς κριτικούς πολιτικούς επάνω που είναι κυβερνητική αυτή τη στιγμή. Μην το ξεχνάνε. Ο κόσμος όταν κάνει υπομονή, αυτή η υπομονή που σημαίνει στην αρχή ελληνική μένω κάτω, καταπιέζομαι, ψάχνω την πάνω θέση. Η πάνω θέση ονομάζεται επανάσταση. Καλώς ή κακώς είναι το αντίδοτο της υπομονής η επανάσταση. Αυτό όμως θα το καταλάβει ο κόσμος άνοιξη καιρού προς καλοκαίρι. Τότε θα ξεχυλίσει το ποτήρι. Προς το παρόν κάνουμε τη σαμπρέλα, λαϊκά να το πω. Δεχόμαστε από κάτω πιέσεις, μεταφέρουμε προς τα πάνω και κάποια στιγμή αυτή η σαμπρέλα θα σπάσει. Δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά στους σεισμόπληκτους. Έχετε την αγάπη μας και την εκτίμησή μας. Καλή σας ημέρα.